Σεβάσμοι πατέρες της Εκκλησίας, αξιότιμε κύριε την Περιφερειάρχη, αξιότιμοι διοικητές των ενόπλων δυνάμεων της αστυνομίας της πυροσβεστικής, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριε Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες. Σήμερα γιορτάζει η πατρίδα μας, γιορτάζει η Φαλεσία και η Μεγαλόπολη. Γιορτάζουμε την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά και την επέτειο της μεγάλης μάχης της Ραμπάλας, που διεξήχθη ανήμερα της Πεντηκοστής πριν από 194 χρόνια. Σε αυτό το θεόκτιστο βουνό πολέμησαν οι πρόγονοί μας, των οικογένειών μας, από όλα τα χωριά της Φαλεσίας, αλλά και από την υπόλοιπη Πελοπόννησο, υπό την αρχηγία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Εδώ στο ύψωμα της Ραμπάλας είναι οι Θερμοπύλες της Μεγαλόπολης, όπου τα τουρκοϊγυπτιακά στρατεύματα που είχαν σταλεί για να σκλαβώσουν το Μοριά εγκλωβίστηκαν σε ένα αιματηρό τριήμερο εκ του συστάδιν πόλεμο με σημαντικές συνέπειες για την Επανάσταση. Για να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα της μάχης της Ραμπάλας, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη ροή των γεγονότων που οδήγησαν σε αυτή. Στις αρχές του 1825, οι Έλληνες ήταν βαθιά διαιρεμένοι. Οι δύο εμφύλοι πόλεμοι που ακολούθησαν μετά τις επιτυχίες του 1821 κόντευαν να διαλύσουν την Επανάσταση. Το δάνειο που πάρθηκε από την Αγγλία εν ονόματι του νέου ελληνικού κράτους κατασπαταλήθηκε και μέρος πήγε σε ερμολιώτικα στρατεύματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από την κυβέρνηση για να υποτάξουν τους οπλαρχηγούς του Μοριά και να ρημάξουν την Πελοπόννησο. Ο Πάνος Κολοκοτρώνης και ο Οδυσσέας Αντρούτσος δολοφονημένοι από Έλληνες. Και οι οπλαρχηγοί της Πελοποννήσου ήταν εδώ και μήνες φυλακισμένοι στην Ύδρα. Τον Φεβρουάριο του 1825 αποβιβάζονται στη Μεθόνη αιγυπτιακά στρατεύματα. Τα στρατεύματα αυτά ήταν το τακτικό στρατός με σύγχρονα όπλα εκπαιδευμένο στα ευρωπαϊκά πρότυπα από εκτοπισμένους Γάλλους αξιωματικούς του Ναπολέοντα. Στα στρατεύματα αυτά υπήρχαν και Σουδανέζοι και Λίβοι πολεμιστές, πέρα από τους Αιγύπτιους. Ο στρατός τελούσε υπό την ηγεσία του Ιμπραήμ Πασά, γιο του Οθωμανού κυβερνήτη της Αιγύπτου Μοχάμετ Άλι, ο οποίος για λογαριασμό του Σουλτάνου είχε σκοπό να υποτάξει τους Έλληνες με αμοιβή την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Ποιος όμως ήταν ο Ιμπραήμ? Εκ των υστέρων βλέπουμε ότι όλοι οι πασάδες που πήγαν να κυριεύσουν Πελοπόννησο έχουν χαθεί στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Ο Ιμπραήμ ακόμα και σήμερα θεωρείται ιστορικά από τις ηγετικές μορφές της Μέσης Ανατολής. Επί θητείας του η Αίγυπτος ανεξαρτητοποιήθηκε από τους Οθωμανούς, λίγο έλειψε να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, ενώ οι ακτάσεις που κυβερνούσε εκτείνονταν από το Σουδάν, τη Συρία μέχρι την Κρήτη. Αυτός ο ικανότατος εχθρός, τον οποίο φοβόντουσαν ακόμα και οι Οθωμανοί, είχε βάλει στόχο τιμής να κυριέψει τους Έλληνες και είχε φέρει το πιο δυνατό και πιο καλά οργανωμένο στρατό που είχε πατήσει ποτέ την Πελοπόννησο. Η επιτυχία φαινόταν σίγουρη, ιδιαίτερα μετά τις οδυνηρές ήττες που υπέστησαν οι Έλληνες στις πρώτες μάχες, στη Σφακτηρία, στο Κρεμμύδι, στο Μανιάκι. Το Νιόκαστρο παραδόθηκε και τα ρομπολιώτικα στρατεύματα αναχωρούσαν για τη στερεά Ελλάδα. Με τους οπλαρχηγούς στη φυλακή, η Επανάσταση φαινόταν καταδικασμένη. Ο φόβος και ο τρόμος είχε πια εξαπλωθεί. Οι φήμες έφεραν τον Ιμπραήμ και το στρατό του σαν δράκοντες και τέρατα. Καθώς ο Ιμπραήμ καταλάμβανε και πυρπολούσε την Καλαμάτα, χωρίς αντίσταση στα τέλη του 1825, στα τέλη Μαΐου του 1825, ευελπιστούσε να καταλάβει και την Τρίπολη και το Άργος, χωρίς μάχη. Εν τω μεταξύ στο Ναύπλιο, μετά τις οδυνηρές αποτυχίες στη Μεσσηνία, υπό την κατακραυγή του λαού, η κυβέρνηση αναγκάζεται να ελευθερώσει στις 16 Μαΐου τους οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου και διορίζει τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη αρχιστράτηγο. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταφέρει να συγκροτήσει σε μόλις 15 μέρες μια δύναμη των 8.000 ανδρών και οχυρώνεται στις 3 Ιουνίου στα Δερβένια, το οποίο είναι το στερό πέρασμα που υπήρχε στον κεντρικό δρόμο ανάμεσα σε Καλαμάτα και Τρίπολη. Όμως ο προδότης εφιάλτης, όπως οι Θερμοπύλες, υπήρχε και εδώ. Ένας Τούρκος λονταρίτης ενημερώνει τον Ιμπραήμ για το δίσμα των μονοπάτι της Σιρόκας, που παρακάμπτει τη θέση άμυνας των Ελλήνων. Έτσι ο Ιμπραήμ οδηγεί το στράτευμά του στις 4 Ιουνίου διαμέσου της Σιρόκας στη Φαλεσία και ελαελατεί την Πολιανή. Ευτυχώς, η θεία πρόνοια και το ένστικτο του γέρου του Μοριά λειτουργήσαν και πάλι σωτήρια. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γνώριζε για τη διάβαση της Σιρόκας και έτσι, αφότου εδραίωσε το στρατόπεδο στα Δερβένια, κινήθηκε στις 4 Ιουνίου προς τον Άκοβο,
ώστε να στρατολογήσει οι άντρες για τη δημιουργία νέου στρατοπέδου στη Σιρόκα. Ο Κολοκοτρώνης ήξερε καλά την περιοχή, αφού είχε έρθει στον Άκοβο σε ηλικία 15 ετών, στον Άκοβο έζησε 12 έτη, εκεί ανδρώθηκε σαν αρματολός, εκεί παντρεύτηκε, εκεί δημιούργησε οικογένεια. Ενώ βρισκόταν λοιπόν στις 4 Ιουνίου στον Άκοβο, λαμβάνει γνώση για τις κινήσεις του Ιμπραήμ και αντιδρά αστραπιαία. Διατάσσει τους Ακοβίτες με αρχηγό τον Γιώργο Γιοργαντά, τον παιδικό του φίλο, να κατασκευάσουν αυθυμπερών ταμπούρια στη Δραμπάλα. Στέλνει σήμα στο Δερβαίνη να έρθει το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού στρατεύματος με ολονύχτια απορία και αναχαιτίζει τους ανιχνευτές του Ιμπραήμ, σώζοντας έτσι κόσμο, τον κόσμο που έτρεξε να κρυφτεί στο μοναστήρι του Αγίου Νικήτα και στη Ρεκίτσα. Όμως ο στόχος του Ιμπραήμ δεν ήταν τα μοναστήρια και τα γυναικόπαιδα. Ο κύριος στόχος του ήταν να περάσει από εδώ, που βρισκόμαστε εμείς σήμερα. Την επόμενη μέρα, στις 5 Ιουνίου, αφού τον αχώρησαν από την Πολιανή, τα τουρκογυπτιακά στρατεύματα βρίσκουν τις πύλες κλειστές. Ο δρόμος προς την Τυπολιτσά φράσεται εδώ στην Δραμπάλα από 6.000 Έλληνες. 3.000 βρίσκονται στο ύψωμα της Δραμπάλας και οι υπόλοιποι γύρω από αυτό. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης συντονίζει τις κινήσεις από το λόφο της περιοχής Πετρέκα που βρίσκεται στο χωριό Γιαννέικα. Τα τύμπανα του πολέμου ξεκινούσαν και για τρεις νύχτες και δύο μέρες θα χτυπούσαν ασταμάτητα. Οι Έλληνες πολέμησαν με απαράμιλη ανδρεία και ηρωισμό ένα κατά πολύ μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο αντίπαλο με 20.000 πεζικό, 2.000 επίσης, τμήμα μηχανικού και 35 βαρέα όπλα, κανόνια όλμους, τα οποία εγκαταστάθηκαν στο αντίκρυ βουνό του Μεσοβουνίου. Εδώ στη Δραμπάλα θα αναμετρηθεί ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για πρώτη φορά με τον Ιμπραήμ, σε μια από τις σκληρότερες μάχες του αγώνα. Έχουμε την τύχη να υπάρχουν τα απομνημονεύματα του ακουβίτη αγωνιστή Γιώργου Γιοργαντά, ο οποίος συμμετείχε στη μάχη και περιγράφει με λεπτομέρεια αυτά που διαδραματίστηκαν και τα οποία θα απολαύσουμε στην αναπαράσταση που θα ακολουθήσει. Να σημειωθεί ότι στη μάχη της Δραμπάλας πολέμησαν και 48 γυναίκες, και ενώ υπήρχαν και 16 παιδιά από ακοβίτες που είχαν πάρει τις οικογένειές τους μαζί για να ζήσουν να πεθάνουν για την πατρίδα. Το αίμα έρε τόσο πολύ που το ρέμα κάτω από το ύψωμα αυτό ονομάζεται σήμερα Κοκκινόρεμα. Στο τέλος της τριήμερης μάχης, το βράδυ της 7ης Ιουνίου, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έδωσε εντολή αποχώρησης. Τα πολεμοφόδια είχαν τελειώσει και οι μαχητές κινδύνευαν με αφανισμό. Έκρινε ότι έπρεπε να συνεχίσει πια με την τακτική του κλεφτοπολέμου στα βουνά της Πελοποννήσου. Όμως η ζημιά στον εχθρό είχε ήδη γίνει. Οι απώλειες του Ιμπραήμ μεγάλες, ενώ οι υπόλοιπες ελληνικές δυνάμεις στην Πελοπόννησο βρήκαν χρόνο να τα συνταχθούν. Η μάχη της Δραμπάλας εδραίωσε την πεποίθηση ότι ο Ιμπραήμ δεν ήταν πια ανίκητος και οδήγησε στην νικηφόρα μάχη στους Μήλους, όπου ο Υψηλάντης κατάφερε να σταματήσει τελικά την επέλαση των Τουρκοαιγυπτίων προς το Άργος και τον Ναύπλιο. Γη χωρίς μνημεία και άνθρωποι χωρίς μνήμη δεν έχουν μέλλον. Όσο πιο μικρή είναι μια χώρα, τόσο εντονότερες πρέπει να είναι οι ιστορικές μνήμες της. Τόσο συχνότερες οι αναδρομές στα ιστορικά γεγονότα που σφράγισαν την ύπαρξή της ως έθνος. Γιατί ένα μικρό έθνος χρειάζεται μεγάλες αντοχές. Και οι αντοχές αδλούνται από τις μεγάλες στιγμές στην ιστορία ενός λαού. Αδλούνται από τις στιγμές που ένας λαός υπερβαίνει τα ελαττώματά του και τις αδυναμίες του και καταφέρνει το κατόρθωτο. Αυτό ακριβώς πρεσβεύει και η Δραμπάλα. Βάζοντας στην άκρη τις προσωπικές επιδιώξεις, με ομόνια πίστη στο Θεό και στην ελευθερία, μπόρεσαν οι Έλληνες εδώ στη Δραμπάλα να μεγαλουργήσουν και να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο, ανυψώνοντας το ηθικό των Ελλήνων ώστε να συνεχίζονται να μάχονται. Γι' αυτό κάθε χρόνο, όχι αλλού, αλλά εδώ, σε αυτό το μέρος που διεξήχθη η μάχη, τιμούμε την πράξη τους αυτή. Τελούμε τη λειτουργία της Πεντηκοστής, εδώ στην εκκλησία που στέκεται στον ίδιο χώρο, όπου στεκόταν και τότε το κλεισάκι της Αγίας Παρασκευής, τονίζοντας την πίστη τους στο Θεό και την πατρίδα. Η ελπίδα μας είναι οι νέοι, οι φοιτητές, οι μαθητές, οι αυριανοί πολίτες αυτής της χώρας να νιώσουν τους αγώνες που χρειάστηκαν, να μάθουν τα ιδανικά και τις αξίες στις οποίες πίστεψαν όσοι αγωνίστηκαν για να μας κληροδοτήσουν μια ελεύθερη πατρίδα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μετατρέψουμε τις γιορτές αυτές σε γιορτές ρουτίνας. Πρέπει να τις υποστηρίξουμε και να προβάλλουμε τις αξίες που οδήγησαν τον λαό μας να πετύχει το κατόρθωτο, να αποτινάξει το ζυγό μιας αυτοκρατορίας. Αυτό θέλει να μας υπενθυμίζει και το άγαλμα του γέρου του Μοριά που στήσαμε εδώ για να αρναντεύει τα μοραϊτικά βουνά και τον Άκοβο. Σε αυτό εξυπηρετεί και ο νέος δρόμος, ένα έργο της περιφέρειας και του Δήμου που μόλις εχθές τελείωσε
και επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε αυτόν τον ιστορικό τόπο. Στην Δραμπάλα, οι πρόγονοί μας πολέμησαν άοπλοι εναντίον πάνοπλων και νίκησαν. Μικροί εναντίον μεγάλων και επικράτησαν. Πώς μπορούσε να γίνει αλλιώς, αφού ήταν Έλληνες? Και όπως είχε πει και ο Παλαμάς, η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρέμμα. Με τη καρδιά στο πείρωμα μετρέται και το αίμα. Σας ευχαριστώ.